Ακούσαμε μια κριτική για το τελευταίο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Εγώ θα σας πω όμως μια λεπτομέρεια η οποία χάθηκε σε ορισμένα δελτία ειδήσεων και σε οικονομικά sites, ότι σε αυτό το νομοσχέδιο μέσα προβλεπόταν, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το οποίο όπως και ο κύριος Πέτσας και εγώ εκτιμώ και διαβάζουμε πάντα τις εκθέσεις του, λέει μέσα για αύξηση εσόδων 135 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, η οποία θα προέλθει τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων λόγω του αναμορφωμένου μισθολογίου. Ας μην μας μιλούν κάποιοι για μείωση φορολογικής εισοδήματος. Αν εισόδημα, η κλίμακα παραμένει η ίδια, λογικό είναι αυτό. Έχουμε αύξηση φορολογικής. Αφήστε να το πω, γιατί... Κύριε Λάσκαρη, γιατί ελάτε να μειώσουμε κι άλλο μαζί του φορολογικού συντελεστέ. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Λέω, λοιπόν, γιατί γνωρίζετε λέω, πολύ λοιπόν. Καλά, καλύτερα από μένα, γι' αυτό αντιδρώ έτσι, ότι όταν αυξάνεται η πίτα στην οποία επιβάλλεται ένα συντελεστή, άρα αυξάνεται το εισόδημα εδώ, το κομμάτι που παίρνει από τον ίδιο φορολογικό συντελεστή σε έσοδα είναι μεγαλύτερο. Το ξέρετε πολύ καλά. Κύριε Λάσκαρη, επειδή αντιδράσατε και προηγουμένω, θα πήγα να το πω. Λέω, εγώ διαβάζω αυτό που λέει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου. Το γιατί αυξάνουν τα φορολογικά έσοδα είναι μια άλλη συζήτηση. 135 εκατομμύρια λοιπόν παραπάνω φορολογικά έσοδα. Φορολογείται στην πηγή και αριστερά. Από το ίδιο το κράτος που δίνει το μισθό στο δημόσιο υπάλληλο, παρακαλώ κάτι παραπάνω γιατί αυξήθηκε το μισθό του. Να κάνω μια πολιτισμένη συζήτηση.